Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε να μιλήσουμε για παραγωγή προϊόντων. Είναι εδώ μαζί μου καλλιεργητές από τον κάμπο της Παραμυθιάς, ο κύριος Δημήτρης Παναγιώτου, καλλιεργητής. Κύριε Παναγιώτου, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Γεια σας. Και ο κύριος Γιώργος Μίνης, ο οποίος είναι γεωπόνος και παραγωγός και καλλιεργητής και άλλα πράγματα και εινοποιός. Κύριε Μίνη, θα μας τα πείτε. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, εσείς είστε εδώ γιατί έχετε ένα τεράστιο πρόβλημα. Έχετε ένα πρόβλημα ίδρυυσης του κάμπου της Παραμυθιάς. Δεν είναι τώρα το πρόβλημα, είναι γνωστό, είναι πολλά χρόνια. Για χρέη προς τη ΔΕΗ, η ΔΕΗ δεν δίνει ρεύμα και έτσι δεν δουλεύουν οι μηχανές, δεν ιδρεύεται ο κάμπος, ο παραγωγικότατος κάμπος της Παραμυθιάς. Έτσι, κύριε Παναγιώτη. Ναι, έτσι είναι. Και προχωράτε σε κινητοποιήσεις, λοιπόν, ζητώντας τι. Περιγράψτε μας το πρόβλημα και πείτε μας τι ζητάτε συγκεκριμένα. Ναι, κύριε Παναγιώτη. Ζητάμε να λυθεί το πρόβλημα οριστικά. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα 10 χρόνια με το ΤΟΕΒ. Οφείλει το ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ. Ωραία, και ναι. Η ΔΕΗ έκλεισε τους διακόπτες. Και ο κάμπος Παραμυθιάς είναι ένα εργοστάσιο το οποίο αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί λόγω της διακοπής του ρεύματος. Όλη η παραγωγή βρισκόμαστε στα κάγκελα. Έχουμε επενδύσει πολλά λεφτά και περιμένουμε. Είστε σε κινητοποίηση. Τι ζητάτε τώρα, πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Γιατί οι οφειλές, φαντάζομαι, άμα είναι οφειλές πολλών χρόνων, πάρα πολύ μεγάλες, έτσι. Μπορεί να εξοφληθούν. Τι ζητάτε εσείς? Ζητάμε μία ρύθμιση του χρέους ή μία διαγραφή του χρέους. Ζητάτε πολιτική λύση, δηλαδή, λύση, γιατί, από την κυβέρνηση. Ναι, γιατί έχουμε έρθει σε επαφή και με την κυβέρνηση και με τους τοπικούς άρχοντες και μας είπαν η μόνη λύση είναι πολιτική. Ωραία. Κύριε Μίνη, έχετε έρθει σε επαφή με την περιφέρεια. Ο δήμαρχός σας, ο κ. Καραγιάννης, έχει κάνει δηλώσεις και εδώ και σε εμάς και στα τοπικά μίντια για το πρόβλημα. Η περιφέρεια τι σας λέει? Αυτό που λέει ο κ. Παναγιώτου, πολιτική λύση από την κυβέρνηση. Είναι μαζί σας η περιφέρεια? Καταρχήν είναι μαζί μας ο Δήμος Σουλίου, είναι αργός της προσπάθειάς μας. Ωραία. Και η περιφέρεια έχει το πρόβλημα, το έχει εντοπίσει εδώ και χρόνια και έχει κάνει και προτάσεις στο Υπουργείο. Τελευταία μάλιστα ο κύριος Περιφερειάρχης έχει στείλει υπόμνημα προς το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο υπόμνημα περιγράφει μέσα με λεπτομέρεια 5 προτάσεις προς λύση, οι οποίες θα οδηγήσουν στη λύση των χρεών των οργανισμών όλης της χώρας οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Τι σας λένε από την κεντρική διοίκηση, τι σας λένε από την κυβέρνηση, κύριε Μίνη, κύριε Παναγιώτου, κύριε Μίνη, τι σας λένε? Ουσιαστικά από την κεντρική κυβέρνηση δεν μας λένε κάτι, δεν ακουγόμαστε. Εδώ δεν ακούγεται η ίδια η περιφέρεια από ό,τι γνωρίζουμε. Και αυτός είναι ο στόχος των κινητοποιήσεων μας. Ο κυβερνητικός βουλευτής, ο κύριος Γιώργιακας, τι λέει? Ο κύριος Γιώργιακας από τη δικιά του την πλευρά, όπως και όλοι οι αιρετοί που υπάρχουν στον νομό της Πρωτείας, προσπαθούν για τη λύση του προβλήματος. Και το γεγονός ότι προσπαθούν όλοι οι αιρετοί που υπάρχουν στον νομό της Πρωτείας, καθώς και η περιφέρεια, αποδεικνύει το δίκαιο του προβλήματος αυτού. Εκεί πρέπει να παράξει. Και αποδεικνύει και το δίκαιο των αιτημάτων μας. Συμφωνώ μαζί σας. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους της παραγωγής. Σε μια Ελλάδα που έχουμε εδώ και δεκαετίες σιγά σιγά αποδομήσει την παραγωγή, εκτιμώ πολύ τους ανθρώπους που συνεχίζουν, που επιμένουν σε αυτή τη χώρα να παράγουν και συγχαρητήρια. Όμως πρέπει να τους βοηθάμε, όχι να τους βάζουμε εμπόδια. Κύριε Παναγιώτου, για να δώσουμε την εικόνα στον κόσμο τώρα. Τι παράγεται στον κάμπο της Παραμυθιάς? Καταρχάς, πόσες οικογένειες είναι εκεί, πόσοι είναι οι καλλιεργητές στον κάμπο της Παραμυθιάς? Ο κάμπος Παραμυθιάς έχει περίπου 3.500 καλλιεργητές. Έχει 32.000 στρέμματα, τα οποία καλλιεργούνται με δεντροκομικές καλλιέργειες, αρωτριές χτάσεις. Δηλαδή, με απλά λόγια, τι παράγεται εκεί στον κάμπο της Παραμυθιάς? Όταν έχετε νερό, έτσι, τι παράγεται? Παράγουμε ακτινίδια, αμύγδαλα, καρύδια, ρόδια, αρωματικά φυτά, όσπρια. Αρωτριές έχουμε, δηλαδή, καλαμπόκια, τριφύλια για ζωοτροφές, για τα ζώα. Και γιατί είναι και πολύ δυνατή η χτινοτροφία μας κάτω. Έχουν πολύ. Είστε 3.500 οικογένειες εκεί, έτσι, καλλιεργητές. Ναι. Κύριε Μίνη. Ναι, είναι 3.500 καλλιεργητές, είναι 28.000 με 30.000 τα αρδεύσιμα στρέμματα. Ναι. Και να συμπληρώσω στον κύριο Παναγιώτου και σε εσάς, λέγοντάς σας ότι είναι μια κτηνοτροφική περιοχή και γεωργική, η οποία παράγει το γάλα. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το οποίο θα προφανώς οι ποσότητες του γάλακτος θα μειωθούν αν δεν λειτουργεί το ΕΕ. Μάλιστα. Τώρα, εσείς μου λέγατε πριν βγούμε πώς λύνετε, πώς ιδρεύετε εκεί τις καλλιέργειες. Σας ρώτησα πώς ιδρεύετε τις καλλιέργειες αφού δεν έχετε νερό. Τελευταία στιγμή η ΔΕΗ ανταποκρίνεται
και τελευταία στιγμή ό,τι προλάβετε, κύριε Μήνη, έτσι γίνεται. Ναι, έτσι γίνεται τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία πόσα χρόνια? Τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν, μάλιστα, μέχρι το 2018, μάλιστα, όταν το 2018, να το πούμε αυτό, ανέλαβε τον οργανισμό, τη διοικητική του Μέρινα, να το πούμε έτσι, η περιφέρεια, όπου εκεί υπήρξε μία, πώς να σου πω, μία τάξη. Να. Στον οργανισμό. Να. Από τη στιγμή που υπήρξε μια τάξη στον οργανισμό, ο κόσμος εμπιστεύτηκε την προσπάθεια αυτή και ξεκίνησε και έβαζε και καινούργιες καλλιέργειες. Μάλιστα. Αλλά η ΔΕΗ κάθε χρόνο δημιουργεί τα προβλήματα, πάλι. Κάθε χρόνο μπαίνει το νερό τελευταία στιγμή, μετά από κάποιες παρεμβάσεις πολιτικές ή μη, δεν γνωρίζουμε, τέλος πάντων. Και υπάρχει αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, το οποίο δεν δημιουργεί μια ασφάλεια για κάποιον ο οποίος θέλει να επενδύσει. Οφείλω να σας πω και το εξής, ότι υπάρχουν υποψήφοι καλλιεργητές και επενδυτές για τον τόπο μας, οι οποίοι δεν επενδύουν τα λεφτά τους πάνω στην αγροτική παραγωγή, έτσι. Δεν επενδύουν τα λεφτά τους μόνο και μόνο επειδή υπάρχει το αβέβαιο περιβάλλον γύρω από το νερό. Το κατανοώ απόλυτα. Άρα εσείς, κύριε Παναγιώτη, τώρα θέλετε μόνιμη λύση. Μόνιμη λύση, να υπάρχει μια μόνιμη συνθήκη, έτσι, κύριε Παναγιώτο. Ναι, μόνιμη και άμεση λύση. Ναι. Και άμεση, γιατί αρχίζει η καλλιεργική περίοδος. Πότε αρχίζει? Από τον επόμενο μήνα χρειαζόμαστε νερό. Χρειαζόμαστε νερό. Τι θα κάνετε, τι σκέφτεστε τώρα, γιατί κάνετε κινητοποιήσεις? Δεν ξέρω, φτάνουν στην Αθήνα αυτές τις κινητοποιήσεις που κάνετε? Γιατί πρέπει να φτάσουν στο κέντρο, έτσι. Να σας πω την αλήθεια, αυτή τη στιγμή φτάνουν γιατί είναι προεκλογική περίοδος. Σωστό. Αν περάσει προεκλογική περίοδος, θα μας ξεχάσουν πάλι όπως κάνουν πάντα. Ναι. Τώρα είναι μόνο υποσχέσεις. Τι θα κάνετε λοιπόν τώρα, το επόμενο διάστημα, τι θα κάνετε, τι είστε διατεθειμένοι, γιατί παίζεται η παραγωγή σας εκεί, η ίδια σας η ζωή, 3.500 οικογένειες. Ναι. Παίζεται το μέλλον μας. Έχουμε επενδύσει πάνω και περιμένουμε τώρα για να πάρουμε τα χρήματα. Άρα τι σκέφτεστε, σκέφτεστε επόμενες κινητοποιήσεις, κύριε Παναγιώτη? Ναι, θα σκληρώνουν κινητοποιήσεις. Και σκεφτόμαστε να φτάσουμε και μέχρι τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Να. Κύριε Μήνη, για να δικαιωθούμε. Κύριε Μήνη. Ο μόνος δρόμος είναι οι κινητοποιήσεις για μας πλέον. Το οποίο αυτό θα αποφασιστεί από την Επιτροπή των Αγροτών. Είστε όλοι μαζί σε αυτό? Είμαστε όλοι μαζί. Είναι όλη η παραγωγή μαζί μας. Να. Έχουν κατανοήσει όλοι το πρόβλημα που υπάρχει. Και πλέον εμείς αναμένουμε την απάντηση του Υπουργείου και του ίδιου του Πρωθυπουργού για να λύσει το θέμα. Δεν είναι δυνατόν ένα θέμα το οποίο να ταλανίζει την περιοχή μας την τελευταία δεκαετία να μην λύνεται. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι να ανέβει στην ιεραρχία του Υπουργείου, στην ιεραρχία των θεμάτων του, να ανέβει από το τελευταίο συρτάρι και να μπει πρώτο. Σας λέω και το εξής, το ανέφερα και προηγουμένως, ότι δεν είναι μόνο το ΤΟΕΒ της παραμυθιάς το οποίο έχει πρόβλημα, είναι το ΕΒ στο νομό Ετελοακαρνανίας, στο νομό Μεσσηνίας, το ΕΒ στη Λάρισα, το ΕΒ στην Κρήτη, τα οποία έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Κοινά προβλήματα, ναι. Ναι, κύριε Παναγιώτη, πήγατε να πείτε κάτι? Ναι, και πλέον επειδή έχουμε εμπιστευτεί κρίση παγκοσμίως, πρέπει να στραφούμε να παράγουμε πλούτο, να παράγουμε τροφή. Έχουμε ήδη παγκόσμια, λένε, για κρίση τροφών. Έτσι, είναι ευκαιρία τώρα. Εσείς το κάνετε στην πράξη και παράγετε, από ό,τι ξέρω, πολύ ποιοτικά προϊόντα, έτσι, κύριε Μήνη? Ναι, είναι πάρα πολύ ποιοτικά τα προϊόντα μας, διότι, να επικαλεστώ και την ιδιότητά μου σαν γεωπόνος, ο δικός μας ο κάμπος έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία από εκεί παράγονται ποιοτικά προϊόντα. Και πρώιμα προϊόντα. Είτε είναι φρούτα, είτε είναι οτιδήποτε σημαντικό. Άλλο. Σημαντικό. Νερό λοιπόν, νερό στον κάμπο της Παραμυθιάς. Κλείστε εσείς όπως θέλετε αυτή τη δημόσια συζήτηση που κάνουμε. Κύριε Μήνη, τι θα λέγατε, έτσι μας ακούνε? Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, είναι ότι πρέπει επιτέλους η κεντρική διοίκηση της χώρας, η κυβέρνηση, να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Πρέπει να λύσει τα ζητήματα τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι εύκολα ζητήματα για να τα λύσουν. Και πρέπει επιτέλους να τα λύσουν. Κύριε Παναγιώτου, τι λέτε εσείς κλείνοντας? Και εγώ εύχομαι να ακουστούμε για να λύσει το πρόβλημα, γιατί πιστεύω ότι ακόμα δεν το έχουν καταλάβει τη σημαντικότητα του προβλήματος. Πρέπει να κατέβουν στην περιοχή μας, να ζήσουν εδώ για να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι, όχι μόνο για τους καλλιεργητές, αλλά είναι και κοινωνικό. Και κοινωνικό με ποια έννοια, κύριε Παναγιώτου? Κοινωνικό γιατί ο Δήμος Παραμυθιάς χρησιμοποιεί, έχει γίνει έτσι το έργο του ΤΟΕΒΟ στο Δήμος Παραμυθιάς στην άρδευση, χρησιμοποιούν όλες οι κοινότητες του Δήμου Παραμυθιάς το νερό. Α, μάλιστα. Οπότε, εάν... Δηλαδή, κάποιος που έχει ένα κήπο χρησιμοποιεί αυτό το νερό, έτσι, για να υδρεύσει, για να ποτίσει. Ναι, χρησιμοποιεί το νερό του ΤΟΕΒΟ. Και γιατί έχουμε πρόβλημα τα προηγούμενα χρόνια ότι
όταν δεν υπήρχε νερό από το Εύβοιο, είχαμε πρόβλημα ίδρυψης. Έτσι, έτσι. Γιατί χρησιμοποιούσαν για πότισμα το νερό της ίδρυψης. Είναι λογικό, ναι, κύριε Μήνη. Και συμπληρώνοντας, θέλω να πω και το εξής, ότι η δικιά μας η περιοχή τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και τουριστικά, λόγω του αχαίροντα που υπάρχει στην περιοχή. Και είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα για την περιοχή μας. Προφανώς θα αποτελέσει πρόβλημα και για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής μας η μη λειτουργία του οργανισμού. Κατανοητό απόλυτα. Και... είμαστε μαζί σας. Σας ευχαριστώ καλά που ήσασταν εδώ. Απόψε καλά θα είμαστε μαζί σας. Θα παρακολουθούμε το ζήτημά σας και αν δεν λυθεί τώρα προεκλογικά, πότε θα λυθεί. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια για την παραγωγή. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη χώρα να παράγει κανείς. Τώρα, κυρίες και κύριοι, ενίσχυση εδώ και τώρα ζητούν οι μελισσοκόμοι, οι οποίοι βγήκαν σήμερα διαμαρτυρόμενοι στους δρόμους.